γιατί τον παίξαμε. Χαίρεται και αυτός, χαίρεται και αυτός. Κανένα τζόκερ. Πάντα είναι χαρούμενος ο Σάκης. Αλλά ενδεχομένως και με τη χαρά του και δυσμένου να είναι. Αλλά η είδηση είναι άλλη. Σύμφωνα με τα παραπολιτικά.gr, ο Σάκης κατεβαίνει Β' Αθηνών υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει αυτό. Κάνετε πλάκα. Ανέβασε λίγο ήχο, γιατί ψηφίζω Β' Αθηνών. Ναι, ρε. Και να φέρεις και εσύ τα δικαιώματα, το στηρίξω, Σάκη. Ότι εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, άμα φέρω τα δικαιώματα. Του Γκρουστάν. Τώρα με το Σάκη, βέβαια. Αν το κάνει αυτό, πρέπει να ξαναβγάλει τον ύμνο. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Να φτιάξουμε μια λάδα μεγάλη. Ναι. Κάφτα όλα με τη γάδα. Ναι, ψάχνε το Σάκη και μάλλον. Με τον Κυριάκο θα κατεβούνε χέρι-χέρι, Β' Αθηνών. Είχε πει ποτέ ο Σάκης θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάτι τέτοιο ποτέ. Εγώ, Ελένη, βλέπω. Όχι ότι αποκλείεται τώρα να το έχει σκεφτεί, αλλήμονο. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι μέχρι τώρα, ας πούμε, να παλιότερα έχει πει. Παλιότερα να έχει πει. Σπάνια εκφράζει και πολιτικό λόγο. Όχι. Τώρα τελευταία εκφράζει πολιτικό λόγο. Εκφράζει και για τα μέτρα, έχει τοποθετηθεί. Εγώ νομίζω ότι λαού-λαού το πηγαίνει. Τώρα αν του ήρθε από εκεί μόνο του ή. Πήγε ναι. Και ο ίδιος, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δει κάτι στο Instagram, κάτι τηγανίτες, μόνο στη ζυγούλη που είχε φτιάξει. Είναι αλληγορικά όλα. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Άσε ρε, μην αντιστέκεσαι. Λοιπόν. Ηρέμησε, πάρτα! Α, και ποια ήταν. Άμα βγει αυτό το τραγούδι. Η προεκλογική εξαγγελία ποια είναι, τα μακαρόνια. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Υποσχέσεις. Ναι. Λοιπόν. Φτιάξαμε το προεκλογικό του Σάκη. Τον ψήσαμε κανονικά.